Αρκετές σημαντικές εμπειρίες έλαβαν οι νεαροί πολίτες του Όφη μέσα από την διεξαγωγή ενός τουρνουά παίδων που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Λίντο με τη συμμετοχή των ομάδων της Νόβου Λιαχμένης, Νηριαία Γέρα, Καπανιωνίου και Χανίων. Το τουρνουά αυτό είχε μοναδικό στόχο οι νεαροί αθλητές να δουν το επίπεδό τους σε σχέση με ομάδες που έχουν ισχυρά τμήματα υποδομών, ανεβάζοντας τον προσωπικό αλλά και ομαδικό τους πύχη. Να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που ήρθαν σε αυτό το τουρνουά. Είναι ένα τουρνουά που θέλουμε να θεσμοθετήσουμε, να γίνεται κάθε χρόνο για αυτή την ηλικία στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοσμούν αυτό το τουρνουά. Είναι ομάδες οι οποίες θα είναι στα μετάλλια την επόμενη χρονιά. Και εμείς με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε εμπειρία στα παιδιά μας και να τους δώσουμε την ευκαιρία να παίξουν με καλούς αθλητές και φυσικά να ανεβάσουμε τις σχέσεις μας και τις επαφές μας με την υπόλοιπη Ελλάδα και τις άλλες ομάδες, προκειμένου και εμείς να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε τουρνουά, σε άλλες πόλεις, τα παιδιά μας να παίρνουν αυτές τις εμπειρίες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτό είχαμε μείνει λίγο πίσω, αλλά τώρα και αυτό θα διορθωθεί. Γίνεται ένα τουρνουά το οποίο είναι για τα παιδιά ό,τι πιο σημαντικό. Για τη βελτίωσή τους, για να εξοικειώνονται με το άθλημα, να γνωρίζουν κόσμο μέσα από τον αθλητισμό. Μέσα από αυτό τα τουρνουά βελτιώνονται, γιατί ειδικά τα παιδιά της επαρχίας, όπως είμαστε και εμείς, λίγα παιχνίδια βρίσκουν μέσα στη χρονιά, έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Οπότε, όταν βρίσκουμε ευκαιρία να παίζουμε με ομάδες που είναι από την Αθήνα ή από άλλη επαρχία, ας πούμε, είναι πολύ θετικό για αυτούς που γεμίζουν εμπειρίες και καταλαβαίνουν το επίπεδό τους, πού πρέπει να φτάσουν. Αυτό το τουρνουά θα είναι σίγουρα μια μεγάλη εμπειρία για όλους τους παίχτες της ομάδας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά πράγματα και να γίνουμε σίγουρα καλύτεροι. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων των ομάδων μίλησαν όλοι οι προπονητές, δηλώνοντας ευχαριστημένοι για την παρουσία τους στο τουρνουά αυτό. Τις δράσεις για τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, ειδικά τώρα που είναι αρχή της σεζόν, να δέσουν σαν ομάδα και να δοκιμάσουν κάποια πράγματα με τους προπονητές τους. Μακάρι κάθε χρόνο να γίνονται τέτοιες δράσεις, γιατί βοηθούν πάρα πολύ το άθλημα, βοηθούν την ομάδα του Όφη και την προσπάθεια που κάνει για να αναπτύξει το άθλημα στο νησί. Και εμείς, όσο μπορούμε, θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτές τις δράσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όφη, την ομάδα του Όφη, το ΕΑΚΙ και το Δήμο Ηρακλείου για την πολύ καλή φιλοξενία και το πολύ όμορφο τουρνουά. Αναδεικνύουμε το άθλημα στην τοπική κοινωνία της υδατοσφαίρησης και βοηθάμε τα παιδιά να γνωρίσουν ένα ομαδικό άθλημα το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Όφη που μας κάλεσε σε αυτό το όμορφο τουρνουά, το οποίο πραγματικά για εμάς ήταν κάτι το πολύ καλό, από την άποψη ότι βγάλαμε πάρα πολλά συμπεράσματα για την ομάδα μας. Ήρθαμε με ιδιαίτερη χαρά στο Ηράκλειο και στην ομάδα του Όφη μας προσκάλεσε για το τουρνουά προετοιμασίας ηλικίας των παιδών. Είναι μια πάρα πολύ άρτια διεξαγωγή. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και ευελπιστούμε να εδραιωθεί το τουρνουά και κάθε αρχή της σεζόν να ερχόμαστε εδώ για να ξεκινάει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η σεζόν για όλες τις ομάδες. Βρισκόμαστε στο Ηράκλειο για ένα προπονητικό τουρνουά καλεσμένη της ομάδας του Όφη. Για μας είναι μια καλή ευκαιρία στην έναρξη της περίοδου να παίξουμε δυνατά φιλικά παιχνίδια, να μαζευτούν τα παιδιά και να δούμε τις αδυναμίες της ομάδας μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Όφη για την φιλοξενία, για τη δυνατότητα που μας έχει δώσει να κάνουμε αυτό το, να πάρουμε μέρος σε αυτό το τουρνουά.